Έχουμε ένα γυρασμένο ελαιώνα που 30 με 40% χρειάζεται ανασύσταση. Έχουμε έναν ελαιώνα με πολλές φυτοπαθολογικές ασθένειες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία η παραγωγή δεν παίρνουν μέτρα και είναι ευθύνη καθαρά δική τους, δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας της Περιφέρειας. Έχουμε χαμηλές αποδόσεις όπως είπατε και αυτό οφείλεται είτε λόγω στις κλιματολογικές συνθήκες είτε από κακή καλλιέργεια του ελαιώνα. Από το 2015 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021, βλέπουμε ότι 10.000 τόνοι, 7.000 τόνοι, 9.900, 1.500 τόνοι, 13.000 τόνοι το 19-20, αλλά ήταν πολύ χοντρά τα λάδια, το 20-20, 3.000 τόνοι. Βλέπετε ότι είναι πολύ χαμηλή η παραγωγή και η ποσότητα του λαδιού. Δεν έχουμε έναν εδαφολογικό χάρτη στο νησί που να λέμε τι ανάγκες έχει το δέντρο σε όσον αφορά τα διάφορα χρηστοστοιχεία. Και πάνε παραγωγή και πετάνε λοιπάσματα όπως να είναι και χωρίς κανένα έλεγχο. Μας λείπει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την εμπορία και τυποποίηση του προϊόντος, στο οποίο θα μεταφερθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για προώθηση του λαδιού μας. Μας λείπει η εκμετάλλευση του πολιτισμού του λαδιού και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, το λάδι, όπως ξέρετε, ήταν συνυφασμένο με μια σειρά άλλες δραστηριότητες. Με αρχιτεκτονικά στοιχεία, με τα παλιά μας τα ηλεκτροβία, σαπουνοποιία, γεύσεις λαδιού. Να φανταστείτε τον Απρίλιο που έγινε ο ετήσιος διαγωνισμός ελαιολάδου, οι ξένοι επιστέπτες μείναν έκθαμβοι από το όλο σκηνικό της ελιάς και του λαδιού. Μας λείπει το αγροτικό δίκτυο, που σε πολλά σημεία δεν υπάρχει πρόσβαση σε ελαιώνες και μιλάμε για καλούς ελαιώνες παραγωγικούς. Μας λείπει το εργατοτεχνικό προσωπικό και το προσωπικό για εργάτες γης. Και πάμε τώρα και στο δάκο. Εμείς εφαρμόζουμε δολωματικό ψεκασμό. Τι σημαίνει που για να έχει επιτυχία ο δολωματικός ψεκασμός πρέπει να καλυφθεί όλο το νησί. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε ένα νησί το οποίο περίπου ανάλογα με την περιοχή 20-25% είναι βιολογικά. Έχω και μια φωτογραφία εδώ από ένα πρόγραμμα που υλοποιήσαμε, ND4D, οι νέες τεχνολογίες για το λάδι, όπου φαίνεται εδώ πέρα με κίτρινο φαίνονται τα βιολογικά και με κόκκινο φαίνονται τα συμβατικά ελαιοκτήματα. Όπου στα συμβατικά γίνεται καταπολέμηση του δάκου και στα βιολογικά είναι ο καθένας παραγωγός που στη συντροπτική τους πάλι πλειοψηφία δεν παίρνει κανένα μέτρο. Δηλαδή δεν ψεκάζει είτε με βιολογικό σκεύασμα, είτε με να αναρτήσει παγίδες που συνεισφέρουν, που και εκεί γίνεται εκεί πέρα, γίνονται φυσικά εντομοτροφία. Δηλαδή σε αυτά τα κίτρινα δεν παίρνετε κανένα μέτρο δακοπροστασίας. Και αυτό έχει και στα κόκκινα. Στα δίπλα, στα συμβατικά. Μαζεύεται ο δάκος και... γιατί σας είπα ότι για να έχει επιτυχία ο δολωματικός πρέπει να ψεκαστεί όλο το νησί. Όλη αυτή είναι μια περιοχή στη Μόρια θερμής και με στεγνά. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Έχουμε 25% περίπου τα κλειδωμένα, τα εγκατελειμμένα, τα ρουμάνια. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εντόμου και και καθίστανται όλα αυτά φυσικά εντομοτροφία. Βέβαια, άλλος παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το ότι είναι, οι ψεκασμοί είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να αυξηθεί και το ποσό και ο αριθμός ψεκασμών, ακόμη και οι τομεάρχες. Και το βασικό, όπως σας είπα, είναι τα βιολογικά. Τα βιολογικά, όπως βλέπετε, πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Πρέπει δηλαδή να μπουν, να μπουν και να πληρώνουν η παραγωγή κάποιο τέλος, όπως πληρώνουν η παραγωγή των συμβατικών ελαιοκτημάτων. Μια πρόχειρη μελέτη που έκανε η υπηρεσία μας, το κόστος ώστε να ενταχθούν και τα βιολογικά στο πρόγραμμα δακοκτονίας είναι περίπου 910.000 ευρώ. Θεωρείτε ότι τα λεφτά αυτά αποτελούν, ας πούμε, επένδυση για τον ελαιώνα της Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πρέπει να ενταχθούν γιατί από πειράματα που πραγματοποιήσαμε εμείς ως υπηρεσία και μην φανταστείτε τίποτα βαρύγδουπα πειράματα επιστημονικά, αποφασίσαμε σε περιοχές που ξέρουμε ότι είναι δακόπληκτες και είναι βιολογικά. Έδωσα εντολή ως διευθυντής δακοκτονία να μπουν τα συνεργεία και να ψεκάσουμε βιολογικό σκεύασμα. Μπήκανε συνεργεία, ψεκάσαμε, πήραμε μετρήσεις, μπήκαν τα συνεργεία, ψεκάσαμε βιολογικό σκεύασμα και μετά είδαμε ότι είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό ποιος θα αποφασίσει δηλαδή να ενταχθούν τα βιολογικά στο πρόγραμμα? Πρέπει να. Ο σχεδιασμός γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η περιφέρεια βέβαια βοηθάει όσο μπορεί, έχει δώσει συμπληρωματικούς ψεκασμούς.
Αλλά όπως σας είπα, το πρόγραμμα, ο σχεδιασμός, τα φάρμακα και όλα αυτά δίνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο πρέπει να ακούσει και εμάς, αλλά και τα ερευνητικά Ινστιτούτα, το Ινστιτούτο Ελιάς Υπερτροπικών Φυτών και Αμπέλου, το Μπενάκιο, όλα αυτοί που τους λένε ότι πρέπει να, από τη μια, πώς πρέπει να γίνει. Ο δάκος έχει υποκτήσει ανθεκτικότητα και πρέπει να μελετηθεί. Και λέμε κιόλας ότι στο τελικό απολογισμό της τζακοκτονίας κάθε χρόνο που στέλνουμε στο Υπουργείο, αυτό που τους τονίζουμε ιδιαίτερα είναι ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη από το Υπουργείο, βέβαια θα το κάνουν τα διάφορα ερευνητικά Ινστιτούτα, για την ελιά και την κλιματική αλλαγή. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη. Φύγουμε από το ΔΑΠΟ και να πάμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς, όπως ξέρετε, υλοποιούμε και ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Αυτά που καίνε τον κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι στο προσκήνιο είναι τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία έχουμε περίπου 630 σχέδια και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Λέσβο, και η Νέα Γεωργία. Η Νέα Γεωργία της περίοδου 14-20 που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση και μένει τώρα μέχρι τέλος του χρόνου, υπολογίζουμε μέχρι το καλοκαίρι, να έχουμε εξοφλήσει τη β' δόση σε όλους τους νέους γεωργούς, ώστε να κλείσει και αυτό το πρόγραμμα. Και ξεκινάει η αξιολόγηση των νέων γεωργών, τα οποία της νέας προγραμματικής περίοδου. Έχουμε περίπου 859 αιτήσεις για όλο το Βόρειο Αιγαίο και θέλω να σας πληροφορήσω ότι είμαστε και υπηρεσίες που ελέγχουμε τις διαδικασίες πληρωμής και συμβάλλουμε και στα υπόλοιπα νησιά. Δυστυχώς παλιά συμμετείχαν και άλλες υπηρεσίες όπως οι αποκεντρωμένοι, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή τους έχουν βγάλει το Υπουργείο και όλο ο φόρτος έρχεται σε εμάς. Από τις 859 αιτήσεις, ναι. Πώς αναμένετε να προχωρήσουν? Καταρχήν να σας πω το εξής. Εμείς τώρα αυτοί δεν έχουμε πάρει ακόμα την έγκριση για να μπούμε στο πληροφοριακό σύστημα και να αρχίσουμε τις αξιολογήσεις. Μην ξεχνάτε ότι έχουν πει και ο υπουργός που ήταν εδώ, αλλά και από επαφές που έχει κάνει η περιφέρεια με το Υπουργείο, ότι στη Β' κατανομή θα πάρουμε παραπάνω κονδύλια και από το Νότιο Αιγαίο και από τα Ιόνια νησιά, για να ενταχθούν, αν είναι δυνατόν, οι περισσότεροι από τις αιτήσεις που έχουν κάνει. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι η υπηρεσία έχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη στελέχωση. Έχουν να γίνουν προσλήψεις πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο, διότι υλοποιούμε, έχουν εκχωρηθεί από το Υπουργείο μέτρα στις περιφέρειες, αλλά χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Παρατηρείτε το εξής, ότι αποφασίζουν να δώσουν, στις προηγούμενες προγραμματικές αποφασίζαν να συμβάλλουν να δώσουν κάποιες αξιολογήσεις, παραδείγματος χάρη των νέων γεωργών, σε εταιρείες. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι, γιατί λένε πολλοί θα τα δώσω στους ιδιώτες κτλ. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δημιουργήσαν πάρα πολλά προβλήματα οι εταιρείες που αξιολογήσαν τους νέους αγρότες, δεν έβγαζε άκρη το Υπουργείο και τα ξανάδωσε στις υπηρεσίες ανά όλη την Ελλάδα, στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας, να τα ξανά αξιολογήσουν. Η υπηρεσία μας όσον αφορά δακοκτονία, ζωοτροφές, μελισσοκομεία, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αμπέλια, αλεία, έχει δώσει στο νησί 16 εκατομμύρια το 2021. Για να υλοποιηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και όπως καταλαβαίνετε τα άτομα είναι πολύ λίγα και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχετε συντάξει κάποια μελέτη σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση του εδάφους στο χρόνο της Μόριας? Ναι, έχουμε κάνει μια πρόταση. Είχε ζητήσει ο Περιφερειάρχης να του πούμε να προσπαθήσει μήπως μπορεί για να φυτευτούν κάποια δέντρα καινούργια στον Ελαιώνα. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κουφέλο και με κάποιους από το Ινστιτούτο Εδαφικών Πόρων από τη Θεσσαλονίκη για να δούμε την κατάσταση μετά τις πυρκαγιές στο ΚΙΤ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να πας έτσι όπως είναι η κατάσταση να φυτέψεις. Χρειάζεται να γίνει μια χαρτογράφηση της ποιότητας των εδαφικών πόρων με εκτεταμένες δερματοληψίες και αναλύσεις. Χρειάζεται προσδιορισμός του βαθμού ρύπανσης, γιατί όπως θα έχετε δει και εσείς ότι καήκαν πολλά πλαστικά, αυτά μπήκαν στο έδαφος και χρειάζεται να δούμε το βαθμό ρύπανσης. Μια δράσεις πιλωτικές χρειάζονται για την αποκατάσταση και τη διαχείριση του εδάφους. Ακόμη και ένα περιχειρησιακό σχέδιο, τι χρειάζεται να γίνει. Το έχουμε κάνει πρόταση, περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Βλέπουμε ότι πολλές αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν καταντήσει μικρές χωματερές.
Δηλαδή, είναι λυπηρό να βλέπεις, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνεις για το ΣΥΓΡΙ, να βλέπεις ότι γίνεται ένα καταπληκτικό έργο από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να προσπαθεί να αναδείξει όλα αυτά τα πολυθώματα δεξιά και αριστερά του δρόμου, και δίπλα να βλέπεις ποιμνιοστάσια, εκμεταλλεύσεις με ένα σωρό σκουπίδια, σακούλες πεταμένες και λάστιχα κτλ. Είναι κρίμα να βλέπεις όλο το νησί μια τέτοια κατάσταση. Εμείς θα βγούμε και θα ρίξουμε πρόστιμα. Θεωρείτε ότι τα επενδυτικά προγράμματα και γενικότερα η προσπάθεια που γίνεται συμβάλλει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα στο μέλλον σε ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική ανάπτυξη? Ναι. Από τη μια, τα διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί η υπηρεσία μέσα στο Υπουργείο. Και από την άλλη, οι προσπάθειες της περιφέρειας όσον αφορά τη σύναψη και την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Παρατηρείται μια αναγέννηση του αγροτικού κόσμου, μια αναγέννηση του ελαιώνα, αλλά χρειάζονται όμως πάρα πολλά.